μπροστά στη διευθύντρια, για όνομα του Θεού. Για όνομα. Αντίο, κόσμο του θεάματος. Κι εγώ που ενηρευόμουν ότι θα έμπαινα στον κόσμο των μεγάλων συγγραφέων. Μην κλαις, κύριε Βίκτορ. Ήταν όλα υπέροχα. Τι λες, Ταρούσα. Δεν είδες τη ρεζίλη γίναμε εδώ. Γι' αυτό ήταν υπέροχο. Το λες γιατί δεν ήταν δική σου διευθύντρια. Σίγουρα θα μας αποβάλει όλους. Δεν θα φτάσει ως εκεί. Αλλά ήταν πολύ θυμωμένη όταν έφυγε, παιδιά. Ναι. Αχ, Δεσποινής Μαριάννα. Δώστε μου το χέρι σας, παρακαλώ. Το τελευταίο πράγμα που ήθελα ήταν να μπλέξετε εξαιτίας μου. Η διευθύντρια είπε ότι θα πάρει μέτρα. Μακάρι να πάρει τα μέτρα της Φινίτα. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Όχι, Ταρούσα, εννοεί ότι θα τιμωρηθούμε. Εντάξει, τα κάναμε μουσχήμα να διασκεδάσαμε. Ναι, παιδιά, μπορεί να ήταν αστείο, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να διορθώσουμε τη ζημιά. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι είχε πλάκα, βέβαια, αλλά... Τι, γιατί είχε πλάκα, Ρόκι? Για μένα ήταν πολύ σοβαρό. Ναι, κύριε Βίκτορ, άσε με να τελειώσω. Ήταν αστείο, αλλά εμένα μου φαίνεται, λέω μου φαίνεται, ότι τα θέματα της ιστορίας απαιτούν σοβαρότητα και σεβασμό. Δηλαδή πρέπει να επαναλαμβάνουμε αυτά που λένε τα βιβλία και να κοιτάμε τα αγάλματα των ηρώων. Ναι, κυρία, πάντα μας λέτε ότι οι εθνικοί ήρωες είχαν σάρκα και οστά όπως εμείς και ότι αγωνίστηκαν για την πατρίδα τους. Ασφαλώς. Ακριβώς επειδή αγωνίστηκαν, δεν πρέπει να τους φέρνουμε στα αστεία. Είναι λογικό αυτό. Δεν πρέπει να γελάμε μαζί τους, παιδιά. Τι να κάνουμε. Κυρία, θέλετε να μιλήσουμε εμείς στη διευθύντρια? Να της πούμε ότι ήταν δική μας ιδέα. Μην ανησυχείτε, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα της μιλήσω εγώ αύριο, εντάξει? Αχ, Δεσποινής Μαριάννα. Τι κρίμα που τελείωσαν όλα έτσι. Δεν πειράζει, κύριε Βίκτορ. Αρκεί να μην ξαναγίνει. Και όλα θα διορθωθούν. Αυτό είναι που με στενοχωρεί περισσότερο, γιατί είχα ετοιμάσει το επόμενο έργο, κύριε Ρόκι. Α, τι μου λες? Με ποιο θέμα? Το πέρασμα των Άνδεων. Α, ωραίο έργο για τον κύριο Αρτούρο. Αυτός ξέρει πολλά για τη Λος Άντες. Όχι, Δαρούσα. Ήταν για τον Σαν Μαρτίν που διέσχισε τις Άνδες για να απελευθερώσει τη Χιλή. Ο Μποκίτα θα είναι ο πρωταγωνιστής. Αδικία! Θα έδινε το ρόλο στο γιο σου? Ο Μπόκα θα έκανε το Σαν Μαρτίν. Όχι, ποιο Σαν Μαρτίν? Ο Χοντρός θα έκανε το άλογο. Σταμάτα, ε! Έλασα πολύ. Μη μου πεις ότι δεν ήμασταν υπέροχοι. Μου άρεσε ο Χοντρός που έκανε το Λαμπρίντα. Εγώ, γιατί δεν ήμουν τέλειος? Όλοι είχατε πολύ πλάκα, τα ρούζα. Όμως η διευθύντρια θύμωσε και με το δίκιο της. Λαούρα, σε παρακαλώ, δεν ήταν δάκι τόσο δρομερό. Α, μην αρχίσεις να μας λες κι εσύ. Με την ιστορία δεν αστειευόμαστε. Ναι, υπάρχουν άλλα θέματα για να αστειευτούμε. Πάντως η ιδέα του θεατρικού έργου δεν ήταν κακή. Όχι. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν κάνουμε έργα με λαϊκές ιστορίες? Ωραία! Έχω εγώ μία. Ποια? Την ιστορία της Μπόκα Τζούνιορ. Όχι, Ταρούσα, όχι. Υπάρχει κάτι πιο λαϊκό από την Μπόκα? Εγώ θα κάνω το Μαραντόνα και ο μπαμπάς τον Γκαστόν το Μάκλ. Και εγώ ποια θα κάνω? Εσύ θα κάνεις τη Γουρουνίτσα. Δεν έχεις δει ότι ο παδί της Μπόκα ζωγραφίζονται σε γουρούνια? Ταρούσα! Όταν είπα λαϊκές ιστορίες, εννοούσα τα παραμύθια, για παράδειγμα. Καλή ιδέα αυτή, ε. Ωραία. Ένα λεπτό! Βρήκα ένα παραμύθι. Για τον Ταρούσα. Τον Κοντορεβιθούλη. Του ταιριάζει. Την έφερα κοντέ μου. Ξέρεις ποιο παραμύθι θα παίξω με την Αντρέα? Πρόσεξε τι θα πεις, μικρέ. Πρόσεξε. Για πες, ποιο παραμύθι? Την πεντάμορφη και το τέρας. Ταιριάζει τέλεια και στους δυο μας, υπέροχα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιο? Θα πρέπει να ντυθώ γυναίκα. Τι νόμιζες, χοντρή, θα έπαιζε στην πεντάμορφη? Μη, όχι, όχι. Σας παρακαλώ, Σας παρακαλώ. Φτάνει. Ταρούσα, μην την πειράζει. Με συγχωρείς, ξέρεις μήπως τι ώρα είναι? Ναι, ναι. 10:15, Βερόνικα. Ναι, το ξέρω ότι είναι 10:15. Τότε γιατί ρωτάς? Γιατί είναι η ώρα να πάει στο σπίτι του. Αν δεν τον ανέχεται η γυναίκα του, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Ναι, δεν με θέλει. Βερόνικα, είσαι γενής με τον καλεσμένο μου. Δεν μπορεί να μένει όλη την ημέρα στο σαλόνι μου να πίνει σοκολάτα και να λέει βλακίες. Αν ενοχλώ, να φύγω. Κάτσε κάτω, δεν ενοχλείς. Δεν λέει βλακίες, Ρούντι, μιλάμε για δουλειές, κατάλαβες? Βλέπω πως δουλεύετε, το βλέπω. Αλήθεια, αν θέλετε να φύγω, φεύγω. Εσύ μείνε εδώ, δεν θα πας πουθενά, κάτσε κάτω. Κυρία Βερόνικα, γιατί λες ότι δεν δουλεύουμε, ε? Καταστρώνουμε ένα σχέδιο για να εμποδίσουμε τους ατρόμητους να παίξουν με τους δυναμίτες. Τους φοβάστε? Όχι, τους αντιπαθούμε. Μισώ τους ατρόμητους. Ναι, τους μισώ.
η διευθύντρια. Ήταν πολύ θυμωμένη. Μην ανησυχείς. Ήταν λίγο, αλλά την ηρέμησε. Λυπάμαι. Δεν το κάναμε σκόπιμα. Δεν θέλαμε να σας μπλέξουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ τα είπα στα παιδιά. Έπρεπε να τραγουδήσουμε τον ύμνο. Την Αύρα ή το εμβατήριο του Σαν Λορέντζο. Το εμβατήριο του Σαν Λορέντζο για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Πού να ξέρω. Εγώ τους το είπα. Ποιανού ήταν αυτή η ιδέα? Του Κόκκι. Ποιανού άλλου? Ωραία, Κόκκι, ήθελα να σου πω ότι πέρασα ωραία στο πάρτι. Εσύ? Φανταστικά, υπέροχα. Και τι? Να. Ήθελα να σου πω κάτι που δεν μπορούσα να σου το πω στο πάρτι. Έλα, πες μου. Κοίτα, ήθελα να σου ζητήσω αν εσύ ξέρεις, αν θέλεις, εσύ κι εγώ. Δική σου ήταν η ιδέα για τις 9 Ιουλίου. Συγγνώμη, μήπως σας διέκοψα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, γυναίκα. Κανείς δεν καταλαβαίνει ότι είμαι καλλιτέχνης. Εντάξει, Βίκτορ, φτάνει. Σταμάτα να πλες, θα πλημμυρίσεις το μπακάλικο. Τα ζυμπαζαρία για μια μικρή παραλλαγή. Καλά, ξέχνα το. Το σενάριο ήταν καλό, γυναίκα. Ήταν ή δεν ήταν καλό? Ήταν και καλό. Και βέβαια ήταν καλό. Υπήρχε έρωτας, μάθος, ίντρικες, χιούμορ, τα πάντα. Ναι, ναι. Το παραδέχομαι. Δεν παίρνω αντίρρηση, γυναίκα. Παρουσίασα την ιστορία με λίγη ελαφρότητα. Αλλά δεν είναι σοβαρός λόγος για να θυμώσει τόσο. Είδες? Όχι. Ξέρεις γιατί το έπαθες αυτό? Όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μ' άφησες να συμμετέχω. Και τι θα κάνεις, γυναίκα? Ξέρεις, εγώ θα έβαζα τη μουσική, για παράδειγμα, και θα έφτιαχνα ένα ωραίο musical, κοίτα, κάτι τέτοιο. Εμπρός, παιδιά, όλοι μαζί, να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Σταμάτα, γυναίκα, τις βλακίες. Δεν βλέπεις ότι κλαίω? Δεν έχω διάθεση για βλακίες. Έλα, Βίκτο. Έλα, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Έλα, σταμάτα τώρα. Δεν θέλω να σε βλέπω να κλαίς. Έλα, ηρέμησε. Αλλά πες μου κάτι, αφού είσαι τόσο ταλαντούχος συγγραφέας, γιατί δεν μου γράφεις ένα έργο για να παίξω, να χορέψω, να τραγουδήσω? Ένα musical που θα πρωταγωνιστώ εγώ, μόνον εγώ, Το βρήκα. Τι? Το βρήκα. Έχω μια καταπληκτική ιδέα, γυναίκα, το βρήκα. Τι βρήκες, πες μου. Έχω τον τέλειο ρόλο για σένα, τον τέλειο. Ποιον? Το Δράκουλα. Φαντάζεστε τι ωραία που θα ήταν αν κάναμε το γύρο του θριάμβου στο γήπεδό μας. Θα ήταν υπέροχα. Ναι, θα είμαστε όλοι με σορτσάκια όπως οι μεγάλοι παίχτες, ναι. Θα φοράμε σορτσάκια με τέτοιο κρύο που κάνει? Πάντων ηρευόμουν να κάνω το γύρο του γήπεδου. Με το κύπελο στα χέρια καβάλα σε κάποιον. Ποιος θα σε πάρει καβάλα, εσένα? Εσύ χρειάζεσαι γερανό, χοντρέ. Αν γίνουμε πρωταθλητές, θα πάω με τα πόδια στο Λουχάν. Θα έρθω κι εγώ. Με το φορτηγάκι του μπαμπά μου, μήπως χρειαστείς κάτι? Σκάσε, χοντρέ. Α, κι εγώ θα έρθω. Αν πάρουμε το πρωτάθλημα και βγω πρώτο σκόρερ, θα κερδίσω και τη Ροξάνα. Παιδιά, αν πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναφάω τα νύχια μου. Και εγώ δεν θα ξυρίσω το μουστάκι μου. Βλακίες, βλακίες. Ενώ όταν θα μου βγει. Εγώ υπόσχομαι να φάω 2 χοντόκ. Όχι, χοντρέ. Πρέπει να υποσχεθείς ότι θα κάνεις μία θυσία. Γιατί είναι μικρή θυσία αυτή? Δεν τρώω ποτέ λιγότερο από 4. Σκάλε, σκάλε, σκάλε.